Στη Λιβύη βρίσκεται από το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συναντηθεί με τον στρατηγό Χαφτάρ. Η συνάντηση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών πρωτοβουλειών που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να αποτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας της τουρκικής προκλητικότητας. Περισσότερα θα μας πει η διπλωματική μας συντάκτρια Αλεξία Τασούλη. Αλεξία. Στις 9:25 το πρωί απογειώθηκε από την Ελευσίνα το κυβερνητικό αεροσκάφος προκειμένου να μεταφέρει τον Υπουργό Εξωτερικών στη Βεγγάζη για να έχει συνάντηση με τον στρατάρχη Χαφτάρ. Θέλω να σου πω ότι η συνάντηση αυτή προγραμματίστηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οριστικοποιήθηκε μόλις την Παρασκευή και είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και τώρα επισήμως το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ενημερώσει για αυτή την συνάντηση. Έγινε όμως γνωστή στην ελληνική κοινή γνώμη από τα μέσα ενημέρωσης της Λιβύης και από το επιτελείο του στρατάχη Χαφτάρ μέσα από ένα tweet. Ο κύριος Σεδένδιας αναμένεται να έχει συνάντηση λοιπόν με τον στρατάχη Χαφτάρ και εντός της ημέρας θα επιστρέψει στην Αθήνα, θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό και όλη αυτή η κινητικότητα εντάσσεται και συνεχίζεται από την διπλωματική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Νίκος Δένδιας στις τελευταίες ημέρες με επισκέψεις τους και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής προκειμένου να ανακόψει την φόρα που έχει πάρει ο Ταγί Περντογάν με την προκλητική ρητορική του και όχι μόνο. Με αποκορύφωμα βεβαίως τη συνάντηση που θα έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Λευκό Οίκο στις 7 Ιανουαρίου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα. Διπλωματικός μαραθώνιος λοιπόν της Αθήνας. Αλεξία Τασούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.